να ρωτήσουμε από τον Αύγουστο τώρα. Σας δίνει κάποιος, σας έχει δώσει κάποιος χρήματα, κύριε φίλε, και δεν μας το λέτε. Τα μαζεύουμε φράγκο-φράγκο. Τι φράγκο-φράγκο, αφού δεν έχει τα αφήσει πουθενά σε κανέναν. Ακούστε, ούτε σε οργανισμό δεν έχουν αφήσει. Δεν ρωτώνται στις δημοσκοπήσεις, οι μεγάλοι που ρωτώνται πάντως δεν έχουν την εικόνα που λέτε εσείς. Για τα χρήματα, γιατί έχει δημοσκόπηση για τα χρήματα. Μόνο. Ούτε άλλο κύριε οικονομέα, το τι θα γίνει, στις δημοσκοπήσεις, μια χαρά αυτό, αυτό έχει να κάνει συνολικά με διαπραγμάτευση, η οποία θα κριθεί όταν θα υπάρξει συμφωνία. Και όταν θα εξειδικευτούν, καλά θα τα... Ακούστε κύριε φίλε, θα δούμε ποιος είναι ανυπόλυτο κόμμα, Όταν σε ένα μήνα από τώρα, 20 μέρες από τώρα, θα υπογράψετε μια συμφωνία πολύ επώδυνη. Ένα κοινωνικό και οικονομικό ολοκαύτωμα θα υπογράψετε. Για να επανέλθετε. Δυστυχώς. Με ποιον είστε. Καθόλου. Με την καθόλου. Την Ελλάδα, σας κατηγορούμε, κύριε φίλη, σας κατηγορούμε που είχαμε μια συμφωνία έτοιμη που ο κόσμος δεν θα χρειάζεται να πάρει αυτά τα επώδυνα μέτρα. Όχι. Τώρα μας λέει ο κύριος Ρωμανιάς ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Μας φέρατε σε τραγική θέση και σας κατηγορούμε, κύριε φίλη, για αυτά που έχετε κάνει. Μην ρίχνετε σε εμάς. Εσείς είστε με τους δανειστές. Γιατί εσείς καλείτε τους δανειστές, κύριε φίλη. Εσείς καλείτε τους δανειστές, κύριε φίλη. Όχι, εναντίον εσώ, ημών με ύψιλον. Μισό λεπτό δώστε μας. Είναι η κυρία Βαλαβάνη από ό,τι βλέπουμε εδώ με τις καθαρίστριες. Έχουν τη γιορτή σήμερα. Έχουν τη γιορτή, ναι. Έλα, Μαρία. Καλή σας ημέρα, ρε.